Κινάλ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Πελοπόννησο. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, που είστε σήμερα εδώ κοντά μας, να μιλήσουμε μπροστά στους Πελοποννήσιους τηλεθεατές μας για πολλά και σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα όμως, κύριε Χρυσόγονε, ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με την περιοδία σας. Πότε ξεκίνησε, τι έχετε προλάβει να επισκεφτείτε, ποιες είναι οι εντυπώσεις που αποτυπώνετε σε συνομιλίες που έχετε με τους πολίτες? Είναι η πρώτη επίσκεψη περιοδία, όπως θέλετε πείτε το, στην Πελοπόννησο που κάνω. Θα επακολουθήσουν και άλλες στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Θα έχουμε μια κομματική εκδήλωση, ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό στο Ναύπλιο και καθοδόν προς το Ναύπλιο βρέθηκα στην Κόρινθο, όπου είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και την Αντιπεριφέρεια, να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη, το Δικηγορικό Σύλλογο, όπου είχαμε μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων με την Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, και να μιλήσουμε και με φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Κορινθία, σε μια συνάντηση που είχαμε. Το κλίμα, βέβαια, ακόμα νομίζω ότι δεν έχει φανεί. Θα έλεγα ότι ο κόσμος σκέφτεται προς τα που θα πάει. Αυτή είναι η γενική μου εντύπωση από τις επαφές που έχω με ψηφοφόρους σε όλη τη χώρα. Ο κόσμος ακόμα το σκέφτεται, δεν έχει καταλήξει. Νομίζω ότι η μπύλια γυρίζει, ας το πω έτσι. Το που θα κάτσει τελικά στις 9 Ιουνίου είναι ένα ζήτημα πολύ παραγωνιστικό, γιατί δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η συμμετοχή τελικώς. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι από τις εκλογές αυτές θα προκύψει ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα για τη χώρα. Και για να είμαστε ρεαλιστές, δεδομένου ότι εδώ δεν κρίνεται βεβαίως ούτε η πρώτη θέση, είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τόσο μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους στις εθνικές εκλογές του 2023, που δεν απειλείται από κανέναν η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, το κρίσιμο στοίχημα είναι το κατά πόσον η χώρα θα αποκτήσει de facto αξιωματική αντιπολίτευση. Διότι αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση δεν υπάρχει επί της ουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που τυπικά κατέχει τον ρόλο και τη θέση αυτή, στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα σε διαρκή πτώση. Και όταν λέω διαρκή πτώση, δεν αναφέρομαι στα γκάλπ που μπορεί σήμερα να δείχνουν έτσι, αύριο να δείχνουν αλλιώς. Το βασικό είναι τα εκλογικά αποτελέσματα. Τα εκλογικά αποτελέσματα, το 2015 ήταν 36% ο ΣΥΡΙΖΑ, το 2019 πήγε στο 32%, το 2023 βρέθηκε στο 17%. Τώρα ακόμα και τα πλέον ευνοϊκά για τον κύριο Κασελάκη γκάλοπ τον δείχνουν στο 15%, και αφού έχει προηγηθεί εδώ και μια διάσπαση. Άρα αυτό μας δείχνει ότι είναι ένα κόμμα που βρίσκεται σε αποδρομή. Στην ουσία είναι ένα κόμμα που επιχείρησε να μεταλλαχθεί από σχήμα διαμαρτυρίας, όπως ήταν, σε κόμμα εξουσίας. Δεν τα κατάφερε και τώρα είναι το τελικό στάδιο της κατιούσας πορείας του. Το ζήτημα είναι αν η πορεία αυτή θα επιταχυνθεί στις ευρωεκλογές και θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να καταλάβει τη δεύτερη θέση. Οπότε, αν συμβεί αυτό, επειδή το ΠΑΣΟΚ εκτιμώ ότι είναι ένα μεγαλύτερο κοινωνικό μέγεθος, αν δούμε δηλαδή πόσοι ψηφίζουν στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, περίπου οι διπλάσιοι, τι επιρροή έχει το ΠΑΣΟΚ στο συνδικαλισμό και στην τοπική αυτοδιοίκηση, πολύ μεγαλύτερη από το ΣΥΡΙΖΑ, θα καταλάβουμε ότι δυνητικά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία στις εθνικές εκλογές του 2027, εάν, επαναλαμβάνω, καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση. Μάλιστα, έχετε βάλει πολλά ζητήματα ήδη και κάποια από αυτά θέλω να τα αναλύσουμε. Θα ξεκινήσω όμως με το γεγονός ότι σήμερα είχατε μία σειρά από επαφές και συναντήσεις και αρκετές, θα λέγαμε, για το χρόνο που μείνατε εδώ στην Κορινθία. Φαντάζομαι το ίδιο θα έχετε κάνει και σε άλλους νομούς ανά τη χώρα. Είπατε ότι το κλίμα σε συνομιλίες που έχετε με τους πολίτες είναι κάπως βουβό. Γιατί πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει την σπουδαιότητα του να δώσουν δυναμικό παρόν στις κάλπες και γιατί να ψηφίσει κάποιος σε ευρωεκλογές? Οι ευρωεκλογές είναι μια πολύ σημαντική αναμέτρηση ούτως ή άλλως, διότι πέρα από την εθνική διάσταση για την οποία σας μίλησα προηγουμένως, υπάρχει και η διαρκής, σταθερή ευρωπαϊκή διάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει σοβαρές αποφάσεις. Παραπάνω από τους μισούς νόμους που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή, στην ουσία συνιστούν εκτέλεση, υλοποίηση ενωσιακών οδηγιών που έχουν ψηφιστεί 2 και 3 χρόνια νωρίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα εκεί τα περιθώρια
αυτενέργειας των ευρωβουλευτών είναι πολύ μεγαλύτερα από ότι τα περιθώρια κινήσεων των βουλευτών στο Εθνικό Κοινοβούλιο, διότι οι κομματικές γραμμές είναι πολύ πιο χαλαρές. Δεν υπάρχουν κόμματα, κατά κύριο λέξη. Υπάρχουν κοινοβουλευτικές ομάδες, παραδείγματος χάρη στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, όπου συμμετέχουμε εμείς, το ΠΑΣΟΚ, συμμετέχουν και άλλα 26-27 κόμματα. Και το καθένα έχει έναν αριθμό ευρωβουλευτών, άλλος μπορεί να έχει έναν, άλλος μπορεί να έχει 20 και 30 από όλα τα κράτη-μέλη. Εκεί λοιπόν υπάρχουν περισσότερες της μιας γραμμές και τη γραμμή της κάθε εθνικής αντιπροσωπείας την συμπροσδιορίζουν ιδεολογικές και πολιτικές παράμετροι, αλλά σε ένα βαθμό και τα εθνικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρός ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου, λαμβάνονται ουσιαστικές αποφάσεις και είναι και πολύ σοβαρός ο ρόλος των ευρωβουλευτών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε ανθρώπους οι οποίοι αντικειμενικά, από όλους τους χώρους, δεν έχει σημασία, οι οποίοι αντικειμενικά έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις και τη θέληση φυσικά, να συμβάλλουν εκεί στη λήψη αποφάσεων που θα είναι επωφελής και για τη χώρα μας γενικότερα και θα έλεγα για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, η οποία κακά τα ψέματα τα φέρνει δύσκολα από όλα, με την ακρίβεια, με την εγκληματικότητα, με χίλια δυο ζητήματα. Μετράει λοιπόν η ψήφος μας και πρέπει να ψηφίσουμε και θα έλεγα να ψηφίσουμε και φιλοευρωπαϊκά, διότι η Ελλάδα, πέρα από όλα τα άλλα, ας αφήσουμε τα θεωρητικά, η Ελλάδα, ξέρετε, έχει ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Έχουμε στα ανατολικά μας έναν γείτονα που έχει πολλαπλάσιο πληθυσμιακό και οικονομικό μέγεθος από εμάς και ο οποίος είναι σταθερά επιθετικός απέναντί μας. Εκφράζεται ένας επιθετικός εθνικισμός, όχι μόνο από τον κύριο Ερντογάν, από όλη την τουρκική πολιτική τάξη. Αυτό είναι λοιπόν ένα ζήτημα που θα μας απασχολεί για δεκαετίες, σε βάθος χρόνου, και η ζώνη ασφαλείας που φοράμε είναι στην πραγματικότητα η συμμετοχή μας στην Ένωση. Είναι τέλεια η Ένωση? Δεν είναι, όχι. Αλλά υπάρχει προοπτική να γίνει ένα πολύ πιο συνεκτικό σχήμα με την πάροδο του χρόνου, να υπάρξει ενιαία αμυντική ομπρέλα. Αυτό θα ήταν για μας και είναι για μας ως προοπτική ένα ζήτημα, επαναλαμβάνω, υπαρξιακό. Χρειαζόμαστε δηλαδή στήριξη και τη στήριξη αυτή θα τη βρούμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισχύς εν τη ενώση, πολύ απλά. Κύριε Χρυσόγονε, τώρα πάμε λίγο στα του ΠΑΣΟΚ και να μας πείτε πόσο ψηλά έχει θέσει τον πύχη, τι διεκδικεί από αυτήν την αναμέτρηση σε ευρωεκλογές. Όπως σας είπα και πριν, ο πύχης είναι η δεύτερη θέση. Αυτό είναι το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε σταθερή ανωδική πορεία από το 2015 και μετά. Τον Ιανουάριο του 2015 είχε βρεθεί στο 4,5%, να υπενθυμίσω. Έκτοτε όμως σε κάθε επόμενη εκλογική αναμέτρηση βελτιώνουμε το εκλογικό μας ποσοστό. Η άνοδος αυτή είναι σταθερή, μεν αργή δε. Εντάξει, γενικώς στα ανθρώπινα πράγματα η κατηφόρα είναι εύκολη και γρήγορη, η ανηφόρα είναι δύσκολη και αργή. Αν όμως πετύχουμε τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, εκτιμώ ότι η ανωδική πορεία θα επιταχυνθεί, διότι θα καταστεί φανερό ότι η χρήσιμη ψήφος για όποιον δεν συμφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξουσία η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, η χρήσιμη ψήφος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Η ψήφος στον κύριο Κασελάκη ή στον κύριο Βελόπουλο είναι χαμένη ψήφος. Διότι αυτοί και λόγω της ιδεολογικής τοποθέτησης των κομμάτων τους, αλλά και λόγω της προσωπικότητάς του καθένας, δεν έχουν σοβαρή πιθανότητα να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, όχι το 2027, ούτε το 2031. Ποτέ. Λοιπόν, άρα, αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος με τον τρόπο άσκησης εξουσίας από την παρούσα κυβέρνηση, η χρήσιμη ψήφος που έχει είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ τώρα στις ευρωεκλογές, με την προοπτική ότι θα μπορέσει να αναδειχθεί σε αξιόμαχο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές του 2027. Και αυτό πέρα δεν είναι θέμα δηλαδή μόνο του ΠΑΣΟΚ, είναι θέμα της χώρας. Ένα κοινοβουλευτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με κυβέρνηση. Είναι σαν ένα κάρο που έχει μόνο δύο ρόδες και οι άλλες δύο είναι ελαττωματικές. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Το είπε και ο ίδιος ο Πελοποννήσιος στην καταγωγή, πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, στη συζήτηση του νόμου για του νομοσχεδίου, τώρα νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, είπε ότι δεν είναι καλό και για την ίδια την Νέα Δημοκρατία το να μην υπάρχει ορατός αντίπαλος στα μέτρα της, στον πόη της. Πρέπει να βρεθεί ένας αντίπαλος ο οποίος, έστω επαναλαμβάνω, προοπτικά, δυνητικά, μπορεί να αμφισβητήσει. Και αυτός, επαναλαμβάνω, είναι το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Μέχρι τώρα, πώς, αν μπορούσαμε να γυρίσουμε έτσι λίγο το χρόνο πίσω και να δούμε βασικά ζητήματα, πώς κρίνεται την εκπροσώπηση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, ένα από αυτά είναι και τα εθνικά θέματα που έχουμε. Κάνατε μια αναφορά λίγο νωρίτερα. Έχουμε όμως έναν πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία αφενός. Είχαμε μια επίθεση προημερών από το Ιράν στο Ισραήλ. Είναι δύσκολοι χειρισμοί. Και είναι και το ζήτημα της ακρίβειας και η κλιματική αλλαγή. Είναι πολλά τα θέματα. Υπάρχει μια σειρά από κρίσεις. Και η κλιματική και η οικονομική και η διεθνοπολιτική που φύγουν. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Εδώ κατά βάση υπάρχουν δύο ειδών απαντήσεις. Η μία απάντηση προέρχεται από τον χώρο, από τον πολιτικό χώρο της άκρας δεξιάς, που φαίνεται να ενισχύεται κιόλας σταδιακά, και είναι η λύση ρετρό, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή η επιστροφή στο εθνικό κράτος. Το συναντάμε αυτό γενικά σε περιόδους κρίσεων, ειδικά στο Μεσοπόλεμο το θυμόμαστε ενδεχομένως όσοι ξέρουμε ιστορία, ότι στη Γερμανία, ας πούμε, μεγάλο μέρος της γερμανικής κοινωνίας στη δοκιμασία της οικονομικής κρίσης στράφηκε σε λύσεις ρετρό, σε πιο απολυταρχικές μορφές οργάνωσης του κράτους και της εξουσίας. Είδαμε πού οδήγησαν. Εδώ οι ακροδεξοί τι μας λένε στην ουσία? Επιστροφή στο εθνικό κράτος. Θα μας σώσουν τα ξύλινα τείχη της Ακρόπολης, έλεγαν οι ιερείς της Ακροπόλεως το 480, όταν εισέβαλαν οι Πέρσες και το μαντίο των Δελφών είχε δώσει χρησμό ότι πάτε στα ξύλινα τείχη. Οι λύσεις όμως από το παρελθόν αποδεικνύονται ότι δεν είναι λύσεις. Οι λύσεις είναι αυτές που μπορούν να βρεθούν με το βλέμμα στο μέλλον και με έναν τρόπο λίγο οραματικό. Όπως συνέβη και τότε που ο Θεμιστοκλής τους είπε ότι τα ξύλινα τείχη είναι η Τριήρης και πάμε να φτιάξουμε στόλο, και πράγματι με το στόλο νικήσαν τους Πέρσες. Έτσι και τώρα η λύση είναι η ενίσχυση αντίθετα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η Ένωση, αν μετασχηματιστεί, γιατί έχει προβλήματα σήμερα, δεν είναι μια ολοκληρωμένη Ένωση, δεν είναι καν μια ευσταθής Ένωση. Θα έλεγα ότι υπάρχουν ασυμμετρίες. Είναι σαν μια πολυκατοικία που το ισόγειο είναι 100 μέτρα, και ο πέμπτος όροφος είναι 600. Άμα γίνει κανένας σεισμός, κινδυνεύει να πέσει. Άρα το ερώτημα είναι, θα βάλουμε και παραδίπλα θεμέλια και θα το σηκώσουμε για να στηρίξουμε το οικοδόμημα ή να κόψουμε ό,τι ξεπερνάει τη βάση. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει κοινή αμυντική υποδομή και θα έλεγα στην προοπτική ένας ευρωστρατός, δύναμη ταχείας αντίδρασης, ούτως ώστε να υπάρχει αποτελεσματική εγγύηση των ευρωπαϊκών συνόρων. Και πέρα από αυτό βέβαια, χρειάζεται τώρα, σήμερα, χθες ή δυνατόν, να σταματήσουν οι προμήθειες προηγμένων οπλικών συστημάτων από κράτη-μέλη της Ένωσης προς άλλα κράτη τα οποία απειλούν την εδαφική ακεραιότητα κρατών της Ένωσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην προηγούμενη θητεία του στην Ευρωβουλή από το 2019 μέχρι το 2023 που παραιτήθηκε για τις εθνικές εκλογές, έδωσε μεγάλες μάχες για το ζήτημα αυτό, με προσωπικό του κόστος, γιατί ήρθε σε ρήξη και με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και με τον Ισπανό πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεθ, που ήθελαν να πουλήσουν και πούλησαν. Δηλαδή, οι Γερμανοί πούλησαν υπερσύγχρονα υποβρύχια, οι Ισπανοί πούλησαν τεχνολογία κατασκευής ελικοπτεροφόρου στην Τουρκία. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Διότι το βραχυπρόθεσμο όφελος για τα γερμανικά ή για τα ισπανικά ναυπηγεία είναι μακροπρόθεσμο κόστος για όλη την Ένωση. Όταν πρημοδοτείς κατ' ουσίαν με τον τρόπο αυτό την τουρκική επιθετικότητα έναντι δύο κρατών μελών, της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι σαν να πυροβολείς στα πόδια σου. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και όχι μόνο στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας, πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη οικονομική αλληλεγγύη. Στις προτάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, στην οποία ανήκουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ για την επόμενη πενταετία, συγκαταλέγεται η επιβολή ενός ενιαίου πανευρωπαϊκού, τονίζω πανευρωπαϊκού, φόρου επί της καθαρής αξίας της περιουσίας των μεγάλων φορολογουμένων. Δηλαδή, αθροίζουμε τι ακίνητα έχεις, τι καταθέσεις, τι μετοχές κλπ. Αφαιρούμε τι δανειακές υποχρεώσεις έχεις. Η καθαρή αξία της περιουσίας σου, αν παραδείγματος χάρη υπερβαίνει, λέω εγώ ένα παράδειγμα, τα 10 εκατομμύρια ευρώ,
να δίνεις ένα χαμηλό ποσοστό εισφοράς με ένα της χιλίες. Για κάποιον που έχει 10 εκατομμύρια ευρώ περιουσία, 10.000 δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Για κάποιον που έχει 200 δισεκατομμύρια ευρώ περιουσία, όπως έχει ο πλουσιότερος Ευρωπαίος, ο κύριος Μπερνάρ Αρνό, ο ιδιοκτήτης της Louis Vuitton, το να δώσει, ας πούμε, 2 της χιλίες, ίσον 400 εκατομμύρια το χρόνο, για τον ίδιο δεν είναι τίποτα, αλλά θα είναι ένα σημαντικό ποσό, γιατί αυτοί που έχουν μεγάλες περιουσίες είναι λίγοι, αλλά οι περιουσίες τους αθροίζουν μεγάλο ποσό και μεγάλο ύψος. Με τα έσοδα αυτού του φόρου προτείνουμε εμείς, οι σοσιαλδημοκράτες, να χρηματοδοτηθούν πολιτικές για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Διότι το δημογραφικό πρόβλημα και πανευρωπαϊκά, αλλά ακόμα χειρότερα για την Ελλάδα, είναι σήμερα το υπαριθμόν ένα πρόβλημά μας, το οποίο το νιώθουμε, αλλά και θα το νιώθουμε ακόμα περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Η Ευρώπη έχει ένα έλλειμμα παιδιών, 1,5 παιδί ανά γυναίκα κατά μέσο όρο. Η Ελλάδα ακόμα χειρότερα, 1,3. Αντιθέτως, η Αφρική έχει πάνω από 4. Αν λοιπόν δεν αναταχθεί το δημογραφικό, τις μεταναστευτικές ροές που προκύπτουν περίπου με δύναμη φυσικού φαινομένου όταν έχεις τέτοιες διαφορές στο δημογραφικό, δεν μπορείς να τις ανακόψεις στα σύνορα. Θα τις περιορίσεις ενδεχομένως, αλλά δεν μπορείς να τις στεγανοποιήσεις τελείως στα σύνορα. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι να ακολουθήσουμε πιο δίκαιες πολιτικές απέναντι στους νέους, γιατί οι νέοι κατεξοχήν έχουν οικονομικό πρόβλημα και στεγαστικό πρόβλημα. Να ακολουθήσουμε πιο δίκαιες πολιτικές απέναντι στους νέους, πιο δίκαιες πολιτικές απέναντι στις οικογένειες με παιδιά και να ανατάξουμε το δημογραφικό μας. Αυτό θα μας βοηθήσει να ελέγξουμε και το μεταναστευτικό. Δεν θα μας βοηθήσουν οι κραυγές της ακροδεξιάς που μας λένε να πυροβολήσουμε με τους μετανάστες. Αυτό είναι αναποτελεσματικό και αναντίστοιχο. Και βεβαίως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί κεντρικά με την Αφρικανική Ένωση, που είναι μια ένωση όλων των Αφρικανικών κρατών. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό, αλλά υπάρχει. Πολιτικές ελέγχου των γεννήσεων στη Μαύρη Ήπειρο, με κάποιες αντιπαροχές εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά όμως είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν μόνο, παραλαμβάνω, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εθνικά κράτη, το καθένα ξεχωριστά, είναι πολύ μικρά. Ακόμα και η Γερμανία, που είναι το μεγαλύτερο, είναι νάνος στο παγκόσμιο σκηνικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισχυρότερη και πιο λειτουργική Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε φιλοευρωπαϊκό κόμμα. Λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Και βέβαια, όταν λέμε ότι είμαστε φιλοευρωπαϊκό κόμμα, εννοούμε ότι πρέπει να προσαρμοστούμε και στα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως μας ζητάει να κάνουμε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, επί το οποίο πρέπει να μπούμε σε σοβαρό διάλογο οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου και να κάνουμε θεσμικές αλλαγές με βάθος και με προοπτική, και όχι να το απαξιώνουμε όπως κάνει ο κ. Μητσοτάκης ως δίθεν έναν ελληνικό. Μάλιστα. Κύριε Χρυσόγωνο, ένα τελευταίο σχόλιο σχετικά με την επιστολική ψήφο και έτσι να κλείσουμε. Θα ήθελα να ελπίζω ότι θα βοηθήσει στην αύξηση της συμμετοχής, αλλά ούτως ή άλλως το βασικό είναι να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι η ψήφος μετράει, ότι πρέπει να ψηφίσουμε και να εκφράσουμε την άποψή μας ο καθένας, όποια και είναι αυτή. Και βέβαια, θα επαναλάβω, μετράνε και τα πρόσωπα. Εάν στείλουμε εκεί πρόσωπα με βάση χαρακτηριστικά όπως η ωραία εμφάνιση ή αθλητικές επιδόσεις στο παρελθόν ή άλλα διάφορα πράγματα, θα έχουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αν στείλουμε ανθρώπους με εμπειρία και γνώση, μπορεί να έχουμε ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα για τον τόπο, διότι, επαναλαμβάνω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας χώρος όπου λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις.